πάω. Το έχεις κάνει ποτέ αυτό? Το έχω κάνει, ναι, όχι μέχρι το τέλος. Δηλαδή να τη δεις την καταστροφή και να πεις δεν πειράζει, ντουγρού. Ναι, ναι, το έχω κάνει. Γκρεμός, προχωράω, ευθεία, ντου, ποιος δεν πέφτω. Το έχει κάνει, μωρέ, Νατάλη. Ο Θέμης. Έπεσε, εννοείς. Δεν θυμάσαι που είχα βγάλει έρθει. Βλέποντάς μας, έτσι όπως μας βλέπω, όσο τους ξέρω δηλαδή, γιατί πιο πολύ από όλους έχω ζήσει στο Θέμη, πιστεύω ότι η Ευαγγελία θα το έκανε. Θα το έκανε κανονικά. Ο Παναγιώτης θα το έκανε, γιατί θα πίστευε ότι το ελέγχει. Θα έλεγε δεν πειράζει, αλλά θα σε φτιάξω εγώ μουσίτσα στο τέλος. Μετά θα την έτρωγε την μπούφλα, θα νόμιζε θα τη φτώ. Ο Παύλος θα το έκανε, γιατί είναι καρκίνος και οι καρκίνοι γουστάρουμε να τρώμε τα μούτρα μας από μαζοχισμό και το έχει κάνει. Ο Θέμης θα έλεγε εγώ. Θα καταστραφώ εγώ για σένα. Τους έβγαλε όλους ότι δοκιμάζουν και εγώ όχι. Δεν θυμάσαι πριν από 3 χρόνια που βγάλαν έρπη εδώ πέρα, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Από τη στεναχώρια μου ήταν. Γιατί δεν πήγες μέχρι το τέλος, το Γιατί έφτασα στον κρεμό, έφτασα στον πάτο. Αλλά δεν έπαιρνε καμπάρι. Ήσουν απασχολημένη με τον. Με το τελεία, τελεία, τελεία. Με τον τελεία GR. Λοιπόν. Ελισαβετάκι μου γλυκό, φαντάζομαι ότι ο παππούς που έχει αυτή την πίεση. Είναι έχει από πέρσι. Αυτή η πίεση έχει φτάσει στο 100 τόσο, γιατί πάτε και συνεχίζετε, έτσι. Και ξέρω από ότι μου έχουν πει φίλοι, γιατί εγώ φέτος θα δεσμεύομαι ενώπιον κοινού και ανθρώπων. Θα πάμε μαζί να το ξαναδώ, γιατί ήταν από τις ωραιότερες παρουσιάσεις που έχω δει, όχι πέρσι, γενικά. Και εγώ το είδα, μου είπε, τη γέλασα πολύ. Ναι, Είχαμε πάει με τη Μέρη την Κούσουλα, αν δεν κάνω λάθος. Τα είχαμε κάνει πάνω μας κανονικά, δηλαδή. Ο Θέμης μου είπε ότι η Ελισάβετ είναι συγκλονιστική. Θα κλάψεις με την Ελισάβετ, μου λέει. Θα κλάψεις. Εντάξει. Είναι ωραία ομάδα. Πώς λες, άμα είναι ωραία ομάδα, πετάει. Είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Πολύ ωραία ομάδα. Με αρχηγό, βέβαια, τον Κώστα, τον Βουτσά, που δεν αντιμετωπίζεται. Δηλαδή, αυτό θα μα στείλει στον τάφο. Δηλαδή, ήθελα να ξεκινήσουμε από 2 Οκτώβρη την παράσταση. Λέω ηρέμησε λίγο, ρε Χριστιανέ μου. Μέχρι το Μάιο θα παίζουμε. Είναι ακούραστο, ρε παιδί μου. Τον έχουμε και στα πούπουλα, βέβαια. Δεν τον κουράζουμε. Αλλά είναι απίθανο. Με αρχηγό αυτόν που είναι ο παππούς. Είναι όλα τα παιδιά πάρα πολύ καλά. Είναι η Θωμαΐση Ανδρούτσου. Η Σοφία Παυλίδου, ο Λαγούτης, ο Κώστας Αποστολάκης που περιμένει και μωρό Σονούπο. Γέννησε. Ναι. Μην φύγεις, το περίμενε. Και δεν τηλέφωνο, θα το σκοτώσω. Γέννησε. Ναι, έγινε μπαμπάκας, νομίζω προχτές ή πες μου, το ξέρατε εσείς και δεν το ξέρατε. Ίντριγκα, μην του μιλήσεις τώρα που δεν στο λέτε. Και μίλησε προχτές με το Βουτσά μου, λέω έμαθες τίποτα, μου λέει όχι ακόμα. Καλά, δεν μας πήρε τηλέφωνο, από τα blog στο μάθαμε. Τέλεια. Δεν μπαίνω στα blog. Είδες που έλεγες πριν για τα Twitter και τα τέτοια. Υπέροχο. Και είμαστε πολύ ωραία ομάδα, ρε παιδί μου. Και όλοι μας το λένε αυτό. Δεν ξεχωρίζει κάτι. Τώρα εντάξει, ο Θέμης με αγαπάει. Και εντάξει. Την αλήθεια λέω, καλέ. Εντάξει, έχω και μια σκηνή που είναι η ανατροπή, γι' αυτό το λες. Εγώ τρελαίνομαι γι' αυτό ξαφνικά. Το στόμα της γίνεται. Όχι, δεν είναι τρελαίνομαι. Όχι, απλά εντάξει, από ό,τι έχω καταλάβει, κάνει ένα ρόλο μια γυναίκα η οποία στην αρχή είναι τρομερά σεμνότυπη, πολύ μαζεμένη. Και συντηρητική πολύ. Και συντηρητική φοβερά. Και ξαφνικά παθαίνει ένα κοκομπλόκο, ένα κλικ και γίνεται. Και γίνεται το αντίστροφο. Πάνω. Εγώ γελάω μόνο που το σκέφτομαι. Μόνο που σε σκέφτομαι να το κάνεις αυτό. Πλάκα είχε. Και πήγαμε πάρα πολύ καλά και στην περιοδία. Πάρα πολύ μας αγκάλιασε το κοινό της επαρχίας. Εγώ τους αγαπώ κιόλας. Μ' αρέσει να πηγαίνω περιοδίες. Μ' αρέσει αυτός ο κόσμος, ο αγνός στην επαρχία, ρε παιδί μου, που περιμένει και διψάει και σου λέει την αγάπη του, τη δείχνει, τη λέει, έρχεται, σε πιάνει. Μ' αρέσει αυτό. Τι είναι αυτό που ρωτάνε συνήθως, τι ρωτάει αυτό το κοινό σε σχέση, ας πούμε, με το κοινό της Αθήνας? Ρωτάνε διαφορετικά πράγματα για την προσωπική σου ζωή, για το θεατρικό. Τι είναι αυτό που τους απασχολεί περισσότερο? Μπάμορ, δεν ρωτάνε οι άνθρωποι. Έρχονται μόνο να σου δείξουν. Θέλω να σε πιάσουν. Να σε πιάσουν, να σε φιλήσουν, να σου πούν την αγάπη. Φωτογραφίες πολλές. Πολλές φωτογραφίες δεν είναι μες στο μάτι. Είναι ωραίες φωτογραφίες. Πολλές φωτογραφίες όμως. Πολλές. Πολλές. Και δεν έπιασε, δεν βγήκε να ξαναβγάλουμε μία γιατί κουνήθηκε. Είναι πολλές φωτογραφίες. Πολλά τα νεύρα μετά με τις φωτογραφίες. Δεν θέλουν ένα. Έχουν 4 παιδιά με ένα. Δεν είναι. Είναι αυτό λίγο δύσκολο.
Αλλά είναι τοξή αγάπη, ρε παιδί. Τόση αγάπη, ένα-ένα τα παιδιά. Ένα-ένα τα παιδιά το είπα. Αλλά είναι αγάπη πραγματικά. Είναι, δηλαδή που το ξεπερνά. Δεν σου λένε κάνε μας λίγο αυτό, κάνε μας λίγο το άλλο. Το ή το θέλουν πάντα. Το ή, όλοι. Την ώρα τη φωτογράφηση θέλουν και το ή. Για να φαίνεται πιο μουσική φωτογραφία. Το cast το θεατρικό θα αλλάξει, θα έρχεται κάποιος, φεύγει κάποιος, αλλάζει κάτι ή είσαστε ακριβώς ίδιοι όπως και. Όχι, δεν αλλάζεται η ομάδα, ρε παιδί μου, δεν αλλάζει. Ήταν πολύ καλά πήγαμε. Δεν το λες εμάς, ναι. Γιατί εμείς αλλάζουμε κάθε τρόπο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλάζει όταν είναι οι συνθήκες που το επιβάλλουν. Αυτό είναι. Και καμιά φορά το νέο αίμα κάνει και καλύτερα τα πράγματα, δεν έχεις άδικο. Αλλά εμάς ήταν τόσο δυνατό και χωρίς κανένα πρόβλημα και με πολύ αγάπη και νομίζω ότι έχει πολύ σημασία αυτό για την παράσταση. Και έχει σημασία γιατί να μην αλλάζοντας το cast, δεν κάνεις και πρόβες, θέλω να σας πω, έτσι. Αυτό είναι πολύ βασικό, δηλαδή, γιατί ξέρεις ότι δεν άσχετα ούτε να φρεσκάρεις μετά. Θα κάνουμε, δύο-τρεις μέρες, αφού το παίζαμε όλο το καλοκαίρι, δεν το έχουμε ξεχάσει. Το παίζαμε όλο το καλοκαιράκι. Πότε ξεκινάτε. Πού έλεγες φωτογραφίες. Όλο το καλοκαιράκι. Νεύρα, παιδιά, γιατί με νεύρα, Ελισάβετ. Διακοπές, η γυναίκα και μα Έλληνο σήμερα, μην το ξεχνάς. Ναι, ναι, ναι. Πότε ξεκινάτε, αγαπούλα. 17 Οκτώβρη λέμε να ξεκινήσουμε με τη χαρά μας και την αγάπη μας. Κάναμε καινούργια φωτογράφηση, αλλάξαμε ρούχα, κάναμε τέτοιες αλλαγές. Πολλές φωτογραφίες. Όλη μέρα και αυτή φωτογράφηση. Ποιος φωτογράφησε? Ο Βαρδακαστάνης. Ο Βαρδακαστάνης. Και έλεγε ο Βαρδακαστάνης. Έλα άλλη μία και άλλη. Μετά από λίγο του έλεγα το έχεις αγαπούλα μου, το έχεις. Και μετά από λίγο, γιατί ήμασταν όλη την ημέρα και σε αυτή τη φωτογράφηση. Μου έλεγε ο Κώστας, δεν το έχει. Άμα ξεχνώ, δεν το έχει, μου λέγε ο Βουτσάς. Το έχεις αγαπούλα μου. Τελειώναμε. Σε ποιο θέατρο, στο ίδιο? Στο θέατρο ήδη, όπως πάντα, ραντεβού ξανά εκεί. Ημέρες. Τετάρτη με Κυριακή. Θέλεις και τις μέρες να ακούσεις. Τετάρτη. Να μην ξέρω πώς τις μέρες. Τετάρτη με Κυριακή μέχρι το Μάιο. Καταλαβαίνω. Διαφήμιση σου κάνει, βρε το λουλούδι. Δεν σου ζήτησε και φωτογραφία. Ακόμα. Αν και θα βγάλουμε μία. Με τον καθένα χωριστά. Με έναν ένα θα βγάλει και το θέλουμε ο καθένα στο Twitter μα. Μπορείτε και για τα νύψια να βγάλουμε άλλη μία. Και με τα παιδιά από τις κάμερες. Και θέλουν και τα παιδιά από τις κάμερες, μία ο καθένα. Είσαι ο αγαπημένος πάντως στόχος του ΔΕΣΕ τους, έτσι. Γιατί σήμερα που σε έβλεπα να μπαίνεις μέσα, φανταζόμουν το Μουτσινάκι και την Λιάκη να δω τι θα πούνε. Γιατί την προηγούμενη φορά ήταν κάτι άσχημα πράγματα. Δεν ξέρω αν τα είδες. Ήταν άσχημα για μένα. Ναι. Ήταν εδώ η Λιάκη. Δεν ήταν. Μία φορά. Είδα, ήρθε και με φίλησε γλυκά-γλυκά γιατί φοβάται και το στόμα μου. Γεια σου, Λιάκη. Τι καλή, είναι και καλή πολύ. Αύριο να δούμε τι θα πει. Τι να πει, φλωράλ, σαν το λουλούδι. Φλωράλ, κόκκινα μαλλιά. Το κουκλάκι είναι ψεύτικο. Ναι, okay. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Τι να πει. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Ωραία είναι, ξεκινάμε ωραία με το θέατρο. Πώς τις αντιμετωπίζεις τις, άμα διαβάσεις κάτι για σένα που δεν είναι θετικό, τσαντίζεσαι, τα παίρνεις. Ή γενικά έχεις μάθει να μην δίνεις πολύ σημασία στα αρνητικά σχόλια. Κοίτα να δεις, σε ποιον δεν αρέσει, σε κανέναν ρε παιδί μου να ακούσει κάτι αρνητικό και κυρίως κάτι που θεωρεί άδικο, ας πούμε, με αυτή την έννοια. Θυμάσαι κάτι έτσι? Πώς, θυμάμαι, δεν θα σου το πω όμως, σου θυμάμαι πολλά. Ούτε άμα βγάλουμε φωτογραφία και μετά? Μετά τη φωτογραφία θα σου το πω. Είχε να κάνει με την όμως, με τη δουλειά σου, με την προσωπική σου ζωή? Με την προσωπική μου ζωή δεν την εκθέτω και την προστατεύω πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν έχω και κανένα λόγο να γίνομαι και στόχος εγώ. Αλλά δεν έχει να κάνει με την προσωπική ζωή. Αλλά με τη δουλειά. Τι ήταν ανήθικο και δεν θες να το πεις? Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω να ασχοληθώ παραπάνω, okay. Κατάλαβες. Δηλαδή, εντάξει. Σωστό. Εντάξει. Βεβαίως κάνω μια δουλειά που κρίνομαι κάθε μέρα. Και όχι μόνο από αυτούς που δεν πρέπει και να κρίνουν, αλλά από τον κόσμο. Κάθε μέρα κρίνεσαι. Γι' αυτό και κάθε μέρα πρέπει να είσαι απίκο και να είσαι συνεπής. Με αυτή την έλεγα, μέχρι το Μάιο θα το παίζουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ ο χρόνος και επειδή εγώ έχω μεγάλη τρέλα με τη δουλειά μου. Και θέλω κάθε βράδυ να είμαι καλά. Είναι μια διαδικασία που πρέπει πολύ να είσαι οπλισμένος για να μπορείς με ένα έργο που το έχεις παίξει τόσο πολύ να το φρεσκάρεις κάθε μέρα και να είσαι δυνατός και όπως θες να είσαι. Αλλά εντάξει, να ξεχωρίζουμε λίγο και τα. Τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά. Το τηλεοπτικό πεδίο στην Ελλάδα είναι λίγο πεθαμένο. Τουρκικό. Τουρκικό πολύ. Πίχτρα και χρυσό σκορδιά. Εγώ θα πάω στην Τουρκία, τι να κάνω. Υπήρξε που μπορεί να ακύρωσε για κάποιο σύριαλ, κάτι. Κάτι κουβέντιαζα που μετά το ξανασκέφτηκα. Ενώ ήταν πάρα πολύ ωραίο. Επειδή κάνω μια δουλειά στην Κύπρο, πηγαίνω, έρχομαι με πολύ αγαπημένου εκεί ανθρώπου και κάνουμε μια πολύ ωραία δουλειά. Τα Άσπρα Μπαλόνια που πήγε, έσκησε πέρυσι, ήταν πρώτο σύριαλ και πάμε δεύτερη χρονιά.
Και έλεγα τώρα να μπλέξω και αυτό που κάνω εκεί. Και μάλλον κάτι συζητάγανε και για το ίδιο. Αυτό είναι καθημερινό που κάνει στην Κύπρο. Ναι, παίζεται 4 ή 5 φορές. Ναι, ναι. Αλλά με πολύ ωραία δομή. Δεν θα το έκανα αλλιώς. Το γράφει η Βάνα Δημητρίου που είναι από εδώ από την Ελλάδα. Έχει γράψει, έχει δώσει πολύ γνωστή τα επιστευτηριά της πολλές φορές η Βάνα. Εξαιρετική. Και πάρα πολύ καλά παιδιά. Δηλαδή έχω χαρά κάθε φορά που πηγαίνω. Κατάλαβες, έχω κάνει σύνδεσμο εκεί. Και έλεγα μην τον μπερδέψω. Κάνω και θέατρο να κάνω και εδώ. Κάτι που ακόμα τελικά δεν βλέπω να έχει βγει. Ναι. Θέλανε να κάνουμε ένα πιλότο και να συζητήσουν. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω και έχει να κάνει με μία δήλωση που έκανε ο κύριος Μπέζος πρόσφατα και δημιούργησε ένα μεγάλο, μια περίεργη κατάσταση. Είναι με ένα θόρυβο. Πάντως το λέω από τώρα, αλλά πες μου να. Που έχει να κάνει με το ότι όλη αυτή η κρίση και όλη αυτή η κατάσταση λειτουργεί και ως ξεκαθάρισμα στο χώρο σας και μπορεί, ας πούμε, αυτοί που θέλουν να δουλέψουν μπορούν να δουλέψουν. Εκεί απάντησε αυτό η κυρία Κρήτα, λέγοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ταλαντούχοι και πολύ καλοί ηθοποιοί που ακόμα και αν θέλουν να δουλέψουν δεν υπάρχουν δουλειές. Και γενικότερα το αντιμετώπισε ο κύριος Μπέζος την κρίση ως ένα θετικό, σε μια δηλαδή θετική κατάσταση. Κοίτα, ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται πάρα πολύ πριν μιλήσει και πάντα έχει μια άποψη με πολύ. Τον αγαπάω τον Γιάννη πάρα πολύ και τον θαυμάζω και τον σέβομαι. Φαντάζομαι με ποιο τρόπο το είπε, δηλαδή με την έννοια ότι αυτοί που προσπαθούσαν να μπουν στο χώρο για να βγάλουν χρήματα, γιατί κάποτε βγάζαμε χρήματα, οι ηθοποιοί, με αυτή την έννοια αυτοί οι άνθρωποι θα αποσυρθούν. Γιατί και το ένα είναι σωστό και το άλλο. Όντως υπάρχουν πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι, φίλοι μου, γνωστοί μου και πιο μακριά που δεν δουλεύουν γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Και αυτό είναι άδικο. Αλλά αυτοί που μπήκαν σε αυτή τη δουλειά πρόσκαιρα, σαφώς θα πρέπει να αποχωρήσουν γιατί θα δουν ότι εδώ δεν υπάρχει ψωμί. Είναι λίγο, έτσι κι αλλιώς πάντα ήταν δύσκολη η δουλειά μας. Πάντα όμως πιστεύω και ο Γιάννης, αν τον ρωτάγανε σαν δεύτερη ερώτηση, θα το απαντούσε, ότι ένας καλός ηθοποιός δεν χάνεται. Βεβαίως είναι πολύ. Στο θέατρο πια. Είναι δύσκολη. Τηλεόραση. Ναι, δύσκολο. Νομίζω τα σύγχρονα δεν υπάρχουν. Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω, Ελισάβετ, επειδή είπες πριν για τα προσωπικά σου ότι ούτως ή άλλως λες εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω λόγο να δώσω στόχο. Υπονοώντας ίσως ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι απασχολούν περισσότερο με την προσωπική τους ζωή. Ναι, μωρέ, εκ των πραγμάτων και όμως. Εκ των πραγμάτων. Ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς είναι και μία φίλη σου, που είναι και δική μου φίλη, η Ζέτα, η οποία με το δεσμό της με τον Μιχάλη, μάλλον για το δεσμό της με τον Μιχάλη, έχουν χυθεί τόνοι μελάνη, σε πάση περιπτώσει. Πολλές φορές δε έχουν γραφτεί και πράγματα τα οποία, κατά τη δική μου γνώμη, είναι χυδαία. Είναι και κακόβουλα και είναι και χυδαία. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν έχεις μπει ποτέ στον πειρασμό να υπερασπιστείς δημόσια αυτά τα δύο παιδιά. Δηλαδή, λόγω του ότι τους έχεις ζήσει, είσαι από τους ελάχιστους ανθρώπους που τους έχεις ζήσει πολύ πολύ κοντά. Πολύ πιο κοντά από ό,τι έχω ζήσει, ας πούμε, εγώ δηλαδή τη Ζέτα την έχω ζήσει περισσότερο παλιότερα χρόνια με την προηγούμενη σχέση της. Εσύ όμως την ζεις καθημερινά λόγω της πολύ στενής φιλίας σας. Έχεις μπει ποτέ στον πειρασμό να βγεις δημόσια και να πεις έλεος ρε, για όνομα του Θεού ρε παιδιά, φτάνει ας πούμε. Φτάνει και σταματήστε. Ή δεν θέλεις να ανακατεύεσαι καθόλου. Όχι, φυσικά αν θα με ρωτήσουν κάτι στο οποίο θέλω να πάρω θέση, θα πάρω. Όντως η Ζέτα είναι πολύ αγαπημένη μου φίλη, αλλά είναι και άλλοι αγαπημένοι μου φίλοι. Δηλαδή, αν έβγαινα για τον καθένα να πω έλεος πια, δεν είναι και η θέση μου. Uh-huh. Νομίζω ότι εξαιτίας του ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πλάσμα η Ζέτα, δεν είναι μόνο όμορφη, γιατί αυτό εννοούσα, ότι είναι όμορφη, ξέρεις, έχει ένα, είναι σαν πριγκίπισούλα, ας πούμε, σαν πριγκίπισσα, και με αυτόν τον τρόπο πουλάει. Δεν έχει να κάνει μόνο αυτό, είναι ένα ηθικό πλάσμα, ένα έντιμο πλάσμα. Έχει γίνει στόχος πάρα πολλές φορές. Το αντιμετωπίζει, είναι πολύ δυνατή η κοπέλα η Ζέτα. Δεν χρειάζεται δικηγόρους, ούτε για τη σχέση της. Το αποδεικνύει η σταθερότητά της αυτό το πράγμα και ο κόπος που κάνουν και οι δυο. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται δικηγόροι. Μάλιστα, με κάλυψες απόλυτα. Λοιπόν, ώρα για το παιχνίδι μας. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το απολαύσεις, πιστεύω, πάρα πολύ. Έχει να κάνει με ερωτήσεις, οι οποίες ερωτήσεις έχουν βαθμό, όχι δυσκολία.